ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Δείτε σήμερα στο Happy Cook. Μετά τη βόλτα μας στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφουμε στην κουζίνα για να σας γλυκάνουμε. Πρώτα φτιάχνουμε υπέροχα αφράτα μπριοσάκια και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το πιο σοκολατένιο μπέργκερ του κόσμου. Τσόκο μπέργκερ με σοκολατόπιτα στο ρόλο του μπιφτεκιού. Τέλειο! Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Είναι η διάθεσή μας και η σκέψη θετική. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Κάθε μέρα είναι στο Sky. Ο επιτυχημένος μαγειράς. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη όλο το χρόνο. Σήμερα ήρθαμε σε ένα από τα πιο γραφικά μέρη για βόλτα που το χειμώνα δεν έχει ψυχή. Βασικά έχει κάτι τετράποδα φυλλαράκια του Ηρακλή, αλλά καμία σχέση με το χαμό που γίνεται άνοιξη και καλοκαίρι. Εδώ ο Ηρακλής τρελαίνεται στο παιχνίδι. Όχι μόνο ο Ηρακλής. Τον άφησα λιγάκι να βολτάρει όσο εγώ έκανα κούνια με φόντο τη θάλασσα. Hey Ηρακλή, σου αρέσει η θάλασσα? Το καλοκαίρι θα σε πάω για μπάνιο. Για να δούμε, παίζει κανένα πλοίο στον ορίζοντα. Α, Ηρακλή, κοίτα, χιονίζει! Νομίζω πως τα λόγια δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να περιγράψουν την ομορφιά που έχει το σκηνικό. Αυτή εδώ είναι η Πλάζ Αρετσούς, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, κοντά στην Καλαμαριά. Αυτά για τώρα, πάμε σπίτι να μαγειρέψουμε. Ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook! Γεια, ευτύχης εδώ, Happy Cook. Κάθε μέρα στο Sky μαγειρεύουμε νόστιμες, απλές, ιδιαίτερες συνταγές. Και σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα σας γλυκάνουμε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Θα φτιάξουμε τσόκο μπέργκερ. Ναι, έχουμε φτιάξει πολλά μπέργκερ, ήρθε η ώρα να κάνουμε σοκολατένιο μπέργκερ. Και μπορεί να ακούτε και να λέτε, α, τι είναι αυτό. Θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ουσιαστικά έχουμε δύο συνταγές που θα τις φτιάξουμε μία. Δύο σε ένα. Μπορείτε αυτές οι συνταγές που θα κάνουμε σήμερα να τις δείτε και ξεχωριστά. Δηλαδή θα κάνουμε μπριοσάκια για ψωμί, πάρα πολύ ωραία τσούρεκο ψωμάκια, νόστιμα, αφράτα, πάρα πολύ ιδιαίτερα. Και θα κάνουμε μετά και μια σοκολατόπιτα. Και στο τέλος, θα βάλουμε σοκολατόπιτα μέσα στα μπριοσάκια με διάφορα ωραία πράγματα και θα γίνει το τσόκο μπέργκερ. Πάμε όμως πρώτα να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας αυτά τα υπέροχα ψωμάκια. Είναι τσούρεκο ψωμάκια, μπριοσάκια, τα οποία αντί για νερό έχουν γάλα και έχουν και βούτυρο για να είναι πολύ πιο νόστιμα. Επίσης βάζουμε λίγο παραπάνω ζάχαρη από ό,τι συνήθως και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πάρα πολύ ωραία ημίγλυκα ψωμάκια. Έχουμε αλεύρι χρυσό που είναι πολυτελείας για τσουρέκια με περισσότερο γλουτένι. Έχουμε άχνη ζάχαρη που διαλύεται εύκολα. Έχουμε αλάτι μαλάιον, ξερή μαγιά, ένα μεγάλο ποτήρι γάλα και 150 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο. Η διαδικασία είναι απλή. Βάζουμε τη μαγιά με λίγο αλεύρι και λίγο γάλα για να ενεργοποιηθεί. Είναι σημαντικό το γάλα που θα βάλουμε μέσα να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Βάζουμε το μισό γάλα και ανακατεύουμε. Και να βάλουμε και λίγο άχνη ζάχαρη. Τώρα στην αρχή για τη μαγιά, για να έχει να φάει η μαγιά. Η μαγιά τρώει ζάχαρη. Της αρέσει η ζάχαρη. Είναι γλυκατζού. Συνολικά θα βάλουμε περίπου 70 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Δεν θέλουμε να γίνει πολύ γλυκιά η συνταγή, αλλά να έχει μια γλυκάδα. Βάλουμε το αλεύρι. Ωραία. Αλευράκι μέσα στο μείγμα. Τώρα θα ανοίξω μια τρύπα να βάλω και λίγο αλατάκι. Δεν θέλουμε να έρθει σε επαφή με τη μαγιά το αλάτι. Και τώρα να βάλουμε το βούτυρο, το υπόλοιπο γάλα και στο τέλος θα βάλω το υπόλοιπο αλεύρι για να βάλω οσοπάρι. Γάλα. Αυτό είναι το ιδιαίτερο σε αυτή τη συνταγή, ότι βάζουμε γάλα αντί για νερό και ότι βάζουμε και βούτυρο. Θα μυρίσει πάρα πολύ ωραία, θα είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αλλά η διαδικασία είναι περίπου σαν να φτιάχνουμε ψωμί. Με αυτές τις ποσότητες κανονικά θέλει ένα κιλό αλεύρι. Θα το ανακατέψουμε καλά. Μπορείτε να το κάνετε και με αλεύρι για κάθε χρήση, αλλά καλύτερα το αλεύρι με την πολύ γλουτένη, το πολυτελείας, αυτό που είναι για τσουρέκια. Έχει κάνει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Την ίδια συνταγή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πολύ απλά τσουρέκια, την πιο απλή συνταγή για τσουρέκια που δεν θέλετε να κουραστείτε πάρα μα πάρα πολύ.
Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε συνταγές για τσουρέκια, μπείτε στο bletsas.gr, έχουμε τις καλύτερες. Ειδικά αν είναι κοντά Πάσχα ή γενικά αν θέλετε να φτιάξετε τσουρέκι και θα βρείτε φανταστική συνταγή. Λοιπόν, να βάλω κανένα γάντι λίγο. Κυρίως για να μην λερώ στα νύχια μου. Όχι ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα νύχια, αλλά μπαίνουν εκεί πέρα ανάμεσα στα δάχτυλα τα ζυμάρια και κολλάει. Ενώ έτσι ούτε γάτα ούτε ζημιά. Βασικά γάτα έχουμε. Πού είναι η γάτα, γάτα! Να ο Μίτσος. Μίτσο, καλά είσαι. Γεια! Θέλεις μπριός? Εγώ θέλω λίγο από το βουτυρένιο ψωμάκι. Μιαμ, μιαμ. Καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα χεράκια μας. Γιατί έτσι μεταφέρουμε και στο ζυμάρι τη θετική μας ενέργεια. Και μπορούμε να το ζυμώσουμε μέσα εδώ πέρα στη λεκάνη. Μπορούμε να το βγάλουμε στον πάγκο, αν δεν θέλουμε να λερώσουμε. Στη λεκάνη. Ήρεμα και ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το ζυμάρι και το αλεύρι. Γίνεται τέλειο. Να το βγάλω βασικά λίγο για να το βλέπετε και εσείς καλύτερα. Ωραία, ζυμώνεται στο χέρι, κάνετε και γυμναστική. Σφίγγουν και τα μπράτσα. Ορίστε, αν θέλετε να γίνετε σφίχτες, κάντε ζυμάρια. Μην τρέχετε στα γυμναστήρια. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το ζυμάρι μας. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για καμιά ωρίτσα να φουσκώσει, να ενεργοποιηθεί μαγιά και να γίνει ωραίο και αφράτο. Ξεκουράσου! Σ' αφήνω εδώ, τα λέμε σε λίγο. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Έτοιμο, λοιπόν, φούσκωσε και το ζυμώνουμε λίγο ακόμα. Έχει μαλακώσει, έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο και αφράτο. Και τώρα θα κόψουμε από εδώ κομμάτια και θα φτιάξουμε μικρά στρογγυλά μπριοσάκια σαν να είναι μπέργκερ. Σαν να είναι ψωμί για μπέργκερ. Αν είστε πολύ της λεπτομέρειας, πάρτε τώρα τζιγαριά και ζυγίστε τα ζυμαράκια να έχουν ίδιο βάρος. Λοιπόν, αυτά τα ζυμώνουμε, τα κάνουμε στρογγυλά ωραία. Ωραία, τώρα αυτά τα βάλουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Θα τα αφήσουμε για ένα 15 λεπτάκι να φουσκώσουν και μετά θα τα ψήσουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 με 22 λεπτά. Όταν πάρουν ένα ωραίο χρώμα, είναι έτοιμα. Εσείς, δείτε τελικά για να φτιάξετε αυτή η συνταγή στο σπίτι. Για τα νόστιμα βουτυρένια μπριοσάκια μας χρειαζόμαστε 150 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 300 ml γάλα, 1 κιλό αλεύρι πολυτελείας που είναι για τσουρέκια, 4 κουταλιές άχνη ζάχαρη, 1 φακελάκι ξερή μαγιά και 1 κουταλάκι αλάτι μαλαϊών. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Φανταστικά. Κοιτάξτε πώς φούσκωσαν, κοιτάξτε πώς έγιναν σαν μπόλες. Μπάλες, μπόμπες. Οι μπόμπες και οι μπάλες μαζί είναι μπόλες. Πω, τι happy μπριοσάκια είναι αυτά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία συνταγή. Εσείς πρέπει οπωσδήποτε να τα φτιάξετε, να τα ανεβάσετε μια φωτογραφία στο Facebook ή το Twitter, να τα δούμε κι εμείς. Να μας ακολουθείτε στο Facebook. Και αυτά εδώ θα τα φτιάξουμε σε λίγο, θα τα χρησιμοποιήσουμε στην πιο τέλεια σοκολατένια συνταγή του κόσμου. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Αλλά για την ώρα πάμε να δούμε το tip της ημέρας. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook. Και ήρθε η ώρα για το tip της ημέρας. Ερωτήσεις δικές σας μας στέλνετε στο Facebook ή με μηνύματα ή με σχόλια στο bletsas.gr. Και σχετικά με σοκολάτα, επειδή έχουμε σοκολατένιο επεισόδιο, τι κάνουμε, αν η σοκολάτα μας σφίξει ή σβολιάσει, η σοκολάτα που έχουμε στο Ben Marie, αυτή που λιώνει, τι κάνουμε? Πρώτον, βεβαιωνόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει το νερό στο Ben Marie και ότι ακόμα είναι ζεστή, γιατί πολλές φορές μπορεί να τελειώσει το νερό και να μην ζεσταίνεται όπως πρέπει και με αυτόν τον τρόπο να σφίξει. Αν γίνει αυτό, ανάψτε τη θερμοκρασία. Επίσης, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε μέσα στο Ben Marie λίγο λάδι και κατά προτίμηση ηλιέλαιο που δεν έχει πολύ έντονη γεύση.
Αυτά. Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια ερώτηση, να μπείτε στο Facebook και να μας γράψετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Θα προσπαθήσουμε να την απαντήσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Επίσης, να με ακολουθείτε σε Twitter και Instagram και να ανεβάζετε φωτογραφίες που φτιάχνετε στην κουζίνα σας και έχετε εμπνευστεί από το Happy Cook. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Ευτύχης, πάλι εδώ επιστρέψαμε για την φανταστική συνταγή μας. Φτιάχνουμε ένα τσόκο μπέργκερ και ήδη φτιάξαμε τα ψωμάκια μας, τα μπριοσοψωμάκια μας, τσούρεκο ψωμάκια, πάρα πολύ ωραία, λιχουδιαστά, νόστιμα και αφράτα. Και τώρα θα φτιάξουμε ένα τέλειο γλυκό, μια σοκολατόπιτα, ένα γλυκό σοκολάτας, brownies, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε σαν γέμιση στο τσόκο μπέργκερ. Αλλά πάμε να δούμε απλά τη συνταγή που έχουμε εδώ. Έχουμε αυγά, 4 αυγά, έχουμε αλεύρι για κάθε χρήση, θα βάλουμε 2 κούπες από αυτό. Έχουμε κακάο, μισή κούπα κακάο, μία με μία μισή κούπα ζάχαρη, ανάλογα με το πόσο γλυκό το θέλουμε. Μπορούμε να θέλουμε να βάλουμε και στέβια για να μην έχει ζάχαρη συνταγή, αλλά εδώ έχω μία και κάτι κούπες ζάχαρη. Έχω επίσης 2 βανίλιες, έχουμε αλάτι Ιμαλαΐων και βούτυρο. Ένα πακέτο βούτυρο το οποίο το λιώνουμε στο κατσαρολάκι. Δεν θέλουμε να καίει, θέλουμε όμως να είναι υγρό. Πώς ξεκινάμε? Πρώτα θα σπάσουμε τα αυγά μέσα στο μπολ. Αυτή η συνταγή δεν θέλει μίξερ και γι' αυτό το λόγο θα φτιάξουμε με αυτή τη διαδικασία. Θα ανακατέψουμε με αυτή τη διαδικασία τελικά. Λιώνουμε το βούτυρο και το βάζουμε μέσα και δεν το χτυπάμε με το μίξερ. Θέλουμε αυτή η συνταγή να μην έχει καθόλου έξτρα ρεύμα. Λοιπόν, μόνο ο φούρνος. Πάμε να σπάσουμε τα αυγά μας, φέρω ένα ακόμα μπολάκι για να σπάω εδώ μέσα τα αυγά καλύτερα. Ένα-ένα για να είμαι σίγουρος ότι δεν πέφτει τσόφλι. Τρία και τέσσερα. Τέσσερα μεγάλα αυγά, πάρα πολύ ωραία. Και χτυπάμε τώρα τα αυγά. Να βάλουμε λίγο αλατάκι. Δεν το κάνουμε για να γίνει αλμυρή συνταγή, έτσι λίγο για τη γεύση. Βανίλιες, θα τις βάλουμε τώρα για να είναι στο υγρό και να ανακατευτούν καλύτερα. 2 βανίλιες. Να βάλουμε και τη ζάχαρη. Δεν θα τη βάλω όλη. Χτυπάμε λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη. Το κακάο θα το βάλω μέσα στο ζεστό βούτυρο, λίγο για να λιώσει. Το φέρω εδώ. Έτσι ώστε να πέσει λίγο η θερμοκρασία του βουτύρου. Να μην είναι ζεστό, θα το βάλω μέσα αυγά, να μην κόψουνε. Κατέβουμε εδώ. Βούτυρο με κακάο και τώρα το βάζουμε μέσα εδώ στα αυγά με τη ζάχαρη. Τέλεια, απλά και ωραία. Είμαστε σε ένα τέλειο σημείο, τώρα θα βάλουμε μέσα το αλεύρι. Αλλά στο μεταξύ να προθερμάνουμε το φούρνο στους 175 βαθμούς. Ωραία. Λοιπόν, αλεύρι, 2 κούπες αλεύρι. Μία. Άντε, μία παρακάτω. Και αν χρειαστεί, θα βάλουμε λίγο παραπάνω. Μην βάλουμε παραπάνω και μετά δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Λοιπόν, το μείγμα που θα φτιάξουμε θέλουμε να έχει μια υγρασία. Να είναι πυκτό, αλλά συγχρόνως να είναι και σφιχτό. Κάτι ανάμεσα. Λοιπόν, πρέπει να πάρει λίγο όλο το αλεύρι εδώ πέρα. Καταλάβετε τι εννοώ μόλις το δείτε. Λοιπόν, το μείγμα πρέπει να είναι κάτι ανάμεσα σε υγρό και σφιχτό. Πρέπει να είναι έτσι, ακριβώς έτσι. Ούτε πολύ σφιχτό, ούτε πολύ υγρό. Έτσι ώστε όταν ψηθεί μέσα να κρατήσει λίγο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, φέρουμε ένα ταψάκι, ένα πυρέξ, το οποίο το βουτυρώνουμε καλά για να βάλουμε το μείγμα.
Μπορούμε να το λαδώσουμε ή να το βουτυρώσουμε. Αν να το λαδώσουμε, θα βάλουμε σπορέλαιο ή λάδι με γεύση σοκολάτα. Πούντο. Να το. Τέλεια. Θα δώσει και αυτό έξτρα άρωμα. Ορίστε, δεν έχουν μόνο οι ζωγράφοι πινέλα και εμείς την κουζίνα έχουμε. Και πάμε να ρίξουμε το μείγμα στο πυρέξ. Πω. 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 Πόρωση. Περιμένετε. Λοιπόν, το πιο σημαντικό εργαλείο πρέπει να έχετε στην κουζίνα για να μην πετάτε μείγματα είναι αυτό. Επειδή γενικά οι συνταγές είναι μετρημένες, είναι καλό να μην περισσεύει μείγμα στον μπολ. Και σε καμία περίπτωση μην το φάτε αυτό εδώ το μείγμα στον μπολ, γιατί έχει μέσα αυγά ομά και δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Αν έχετε παιδάκια και τους αρέσει να τρώνε τέτοιο, μπορείτε να μπείτε στο πλέτσα.gr. Έχουμε συνταγή για κουλουράκια νηστίσιμα χωρίς αυγά, που εντάξει και να φας λίγο από το ζυμάρι δεν πειράζει. Και εσύ τώρα μπαίνεις στο φούρνο στους 175 βαθμούς για μισή ώρα ή λιγότερο, ας πούμε μπορείς και 22 λεπτά, αν θέλεις να είναι υγρό μέσα. Το τσεκάρεις βασικά με ένα μαχαίρι. Πάμε στο φούρνο. Εσείς δείτε τελικά για να φτιάξετε αυτή τη σοκολατόπιτα στο σπίτι. Για να φτιάξουμε τη σοκολατόπιτα που μπαίνει μέσα στο τσόκο μπέργκερ, χρειαζόμαστε ένα πακέτο βούτυρο ή μαργαρίνη, 250 γραμμάρια, 2 κούπες αλεύρι για κάθε χρήση, 4 αυγά, μισή κούπα κακάο, 1 μισή κούπα ζάχαρη, 2 βανίλιες και 1/4 κουταλάκι αλάτι μαλαϊών. Για τη σάλτσα σοκολάτας, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα και 100 ml κρέμα γάλακτος. Για να συνθέσουμε το τσόκο μπέργκερ, χρειαζόμαστε μαρμελάδα κάστανο, σαντιγί, σιρόπι σοκολάτας και τα μπριοσάκια που φτιάξαμε πιο πριν. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή σοκοόρεξη! Είμαι ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Ω, τέλειο! Λοιπόν, νάτι, η σοκολατόπιτα, brownies, τέλεια, έτοιμα. Έχουμε και σε μικρά βερσιόν εδώ πέρα, σχήμα καρδιάς. Και έχω και με μικρή φορμίτσα που ανοίγει στο πλάι και μπορείς να το βγάλεις έτσι. Είναι στρογγυλό σαν μπιφτέκι για τον μπέργκερ. Αλλά μπορούμε να κόψουμε και τετράγωνο από εδώ. Με μαχαίρι φαγητού καλύτερα για να μην το διαλύσουμε το πυρέξ μας. Λοιπόν, θέλουμε ένα ωραίο κομμάτι να βγάλουμε από εδώ. Κάνουμε τώρα τη δουλειά μας. Βγάζουμε το πρώτο έτσι. Wow, τέλειο. Ωραία, το έχουμε αφήσει να κρυώσει κιόλας λίγο. Πάμε πρώτα να φέρουμε ένα μαχαίρι για να κόψουμε το ψωμάκι μας. Πω, κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Τέλειο. Ωραία. Πάνω εδώ θα βάλουμε μαρμελάδα κάστανο πρώτα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και κρέμα σοκολάτας, αλλά εντάξει, το κάστανο ταιριάζει πάρα πολύ με τη σοκολάτα. Αντί για μαγιονέζα και κρέμα, αυτό είναι το γλυκό μπέργκερ. Ωραία. Από πάνω θα βγει ένα κομμάτι από αυτό. Είναι λίγο τεράστιο, αλλά ξέρω ότι θα το λατρέψετε, ορίστε έτσι.
Θα μου πει κάποιος πολύ αλεύρι, πολύ ψωμί, δεν πειράζει, δοκιμάστε το. Φυσικά μπορείτε να το φάτε και ξεχωριστά, απλώς είναι ένας τρόπος σερβιρίσματος για να φαίνεται έτσι εντυπωσιακό και ωραίο. Από πάνω πρέπει να βάλουμε τώρα λίγο σαντιγί. Ο πιο εύκολος τρόπος για να φτιάξει σαντιγί. Κρέμα γάλακτος πλήρης, από το ψυγείο, παγωμένη, τη χτυπάμε το μηχανάκι του φραπέ. Ωραία, έτοιμο αυτό. Τέλεια. Θα βάλουμε τώρα και λίγο από τη σάλτσα σοκολάτας. Και η πόρωση της πόρωσης. Καπάκι. Και να στολίσουμε και λίγο το πιάτο. Λιωμένη σοκολάτα, απλώς την έβαλα εδώ πέρα σε ένα... σε μια λαδόκολα. Τέλος πάντων, εσείς θα το κάνετε όπως θέλετε. Θα γίνει τέλειο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Choco Burger. Πόρωση. Η υπερπόρωση του κόσμου. Λοιπόν, πρέπει να το φτιάξετε και εσείς, να το βγάλετε μια φωτογραφία και να μας το στείλετε να το δούμε. Αν σ' άρεσε η συνταγή, μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, πατήστε ένα like, κάνουμε πολλούς διαγωνισμούς εκεί και να μας στείλετε προτάσεις για άλλες συνταγές. Αυτά για τώρα. Να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε που είδατε την εκπομπή μας. Τα λέμε την επόμενη φορά. Happy cook. Και να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Σόκο, 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 σοκολάτα, μπεργεράκια με σοκολάτα. Πούντα, να τα φάτα, φτιάξαμε την πιο τέλεια συνταγή με σοκολάτα. Τις πιο πρωτότυπες συνταγές στο Happy Cook δες. Μπες και δες και εστία μα θες, φτιάξε στην κουζίνα σου και τη γνώμη σου. Best.